Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ναι, πέστε μου. Ναι, εσείς πείτε μου. Πείτε μου. Τι είπατε? Με πήρατε τηλέφωνο από το 14800, τι θέλετε? Εσείς δεν καλέσατε στο 14800? Ναι, τι θέλετε από μένα? Εσείς καλέσατε στο 14800. Ναι, πέστε μου. Και εμείς σας πήραμε πίσω για να σας βγάλουμε στον αέρα. Πώς θα με βγάλετε, αφού είμαι στο σπίτι μου? Hello! Το ονοματάκι σας. Θα με βγάλετε στον αέρα τώρα? Είστε στον αέρα. Μα δεν με βγάλετε. Ακούω. Γενικότερα ή αυτή τη στιγμή αν ακούτε? Ναι, αυτή τη στιγμή. Εγώ βλέπω την Ανίτα, αλλά δεν. Σε εσάς μιλάω, τώρα σε εσάς κουνάω το χέρι μου. Ναι. Ωραία, το έχουμε, πάμε. Το όνομά σας? Μαριάννα Γεωργιάδου. Μαριάννα, μάλιστα Μαριάννα μου. Με ποιον θα επικοινωνήσω τώρα? Γιατί βλέπω ότι είμαι Ανίτα εδώ πέρα και επικοινωνεί με κάποιον. Δεν ξέρω. Επικοινωνεί μαζί σας. Με μένα? Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάει μαζί μου. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Πόσα είναι αυτά? Τι πόσα είναι αυτά πια? Πόσα είναι αυτά εδώ που δείχνω? 10. Είσαι καλά! Πόσα? 4. 4. Ναι. Αυτά πόσα είναι? 4. Και 4. Πρόσεχε, θα πεις. 4. 4 και 4, 4. Τέλεια. 8. Ναι! Λοιπόν, αυτό το κορίτσι δεν είναι και τόσο καθυστερημένο όσο νομίζαμε. Άρα καταλάβατε ότι μιλάμε μαζί τόση ώρα? Ναι, τώρα κατάλαβα. Το όνομά σας? Χαρούλα. Οπ, στοπ. Cut. Είδαμε βάρ. Το όνομά σας? Μαριάννα Γεωργιάδου. Το όνομά σας? Χαρούλα. Ψέματα. Ψέματα. Μαριάννα, δεν μας είπατε πριν? Ναι, και έχω δύο ονόματα. Έχω πάθει δύο φορές. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε. Έλα, πάμε, Μαριάννα μου. Έλα, έχουμε βάλει και το όνομά σου πίσω, το βλέπεις, έτσι? Ποιο? Πίσω σου έχω το όνομά σου γραμμένο. Ναι, το είδα. Αλλά αυτή είστε. Τι έγραψα ο άνθρωπος?